Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να πάρουμε νεότερες πληροφορίες σχετικά με το Eurogroup. Ο Γιώργος Στοφορίδης, ο εκδότης και διευθυντής της εφημερίδας στο Χωνί, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Γιώργο. Θα πούμε ότι δεν βγήκε λευκός καπνός σήμερα από το Eurogroup, αν και δεν τον περιμέναμε ούτως ή άλλως. Επίσης, όμως, δεν είχαμε και λευκό καπνό χθες από το Μέγαρο Μαξίμου για την ανακοίνωση για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μάλλον γκρι είναι αυτά που οι καπνοί που βγαίνουν και είναι και της μόδας βεβαίως οι αποχρώσεις του γκρι. Λοιπόν, τι έχουμε, Γιώργο, Παρασκευή τελικά. Χρήστο, θα θυμίσει το σχόλιο σου. Είσαι και μέσα στην επικαιρότητα, είσαι και της μόδας. Αυτό που συνέβη στο Eurogroup είναι, όπως παρουσιάζεται, μια ξεκάθαρη αντιπαράθεση, μια ξεκάθαρη αντίθεση μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των εταίρων της, το οποίο θα μου επιτρέψεις να πω και θα ακουστεί και λίγο ρηξικέλευτο, ότι είναι και αυτό που περιμέναμε να γίνει και αυτό που πρέπει να γίνει στο Χασμίς. Ναι. Και πώς το εννοώ. Θα το εξηγήσω εξής αμέσως. Αν ήταν τόσο εύκολο το να βγει αυτή η συμφωνία, θα με προβλημάτιζε. Και θα με προβλημάτιζε αρνητικά, γιατί στο δικό μου μυαλό μπορεί και να σήμαινε ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κάτω από το τραπέζι έχει παράσχει άλλου είδους διαβεβαιώσεις, όχι προς το καλό του ελληνικού λαού, αντί να είναι θερή σε αυτά που έχει υποσχεθεί και προεκλογικά και στις δεσμεύσεις της με τις οποίες πήρε την εντολή του ελληνικού λαού. Ναι. Το γεγονός ότι έχουμε αυτή τη σύγκρουση είναι κατά τη γνώμη μου το αναμενόμενο και έτσι πως πρέπει να γίνει. Κανείς μας δεν φανταζόταν, έχοντας όλα αυτά σε ένα τουλάχιστον, ότι θα πάει μια Ελλάδα, θα επιχειρήσει να αλλάξει όλη την μέχρι τώρα συμφωνία όπως πρέπει για λόγους ανθρωπιστικούς, ανθρωπιστικής κρίσεως που προβλέπονται και από το διεθνές δίκαιο, κατά τη γνώμη μου. Και ξαφνικά με ανοιχτές αγκάλες οι ξένοι θα το δεχτούν αυτό. Άρα λοιπόν, βλέπω σήμερα από πλευράς, όπως το ερμηνεύω εγώ τουλάχιστον, από πλευράς των ξένων, ένα απονενοημένο διάβημα. Τι βλέπουμε? Βλέπουμε να επιμένουν ουσιαστικά Χρήστο Χατζημίση και με μια έτσι λίγο παιδιάστικη, με ένα παιδιάστικο τρόπο, με κάτι διαρροές, άλλα έγγραφα διέρευσαν στην αρχή που μπορούσαν να είναι όντως μια βάση συμφωνίας και άλλα πιο σκληρά μετά. Βλέπουμε λοιπόν οι ξένοι να επιμένουν σε κάτι που έχει ήδη απορριφθεί από την ελληνική κυβέρνηση. Σε κάτι που ακόμα το είπανε την Τετάρτη, η ελληνική κυβέρνηση είπε όχι. Τόσο ξεκάθαρα και τόσο σταθερά. Άρα λοιπόν, εφόσον αυτό η επέκταση του μνημονίου, που ουσιαστικά πάλι σε αυτήν στείλωσαν τα πόδια σήμερα, έχει απορρευτεί μια φορά την Τετάρτη, ποιος ο λόγος και προς τι έγινε σήμερα το Eurogroup για να μας φέρουν ουσιαστικά την ίδια πρόταση? Δηλαδή τι, να παράταση του προγράμματος. Τα πόδια και να παρατείνουμε το πρόγραμμα, δηλαδή το μνημόνιο. Άρα λοιπόν, φέρανε μια παρανοϊκή, μια παράλογη πρόταση. Προφανώς κάποιος που σου είχε απορρίψει μια πρόταση, αν πας μια ακόμα χειρότερη, θα απορρίψει και αυτήν. Και πολύ καλά έκανε η κυβέρνηση τον ΣΥΡΙΖΑ και τον ΑΝΕΛΑ, να δει τη γνώμη μου, και είπε ότι εμείς από την πρώτη στιγμή σας είπαμε ότι αυτό το πράγμα δεν το συζητάμε, και αν επιμένετε, απλά χάνετε τον χρόνο σας. Αυτό λοιπόν είπε η κυβέρνηση και σήμερα. Νομίζω ότι το πράγμα είναι πολύ ξεκάθαρο, Χρήστο Χατζημίση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και οι ξένοι έχουν τις δικές τους κυβερνήσεις, τις οποίες δεν θέλουν να βγουν και να πούνε μια ωραία πρωί ότι ξέρετε μέχρι τώρα κάναμε λάθος, και τώρα που καταλάβουμε ότι δεν πάει άλλο με το να σπρώχνουμε τον ελληνικό λαό στην εξαθλίωση, εμείς τα παίρνουμε όλα πίσω και υποχωρούμε. Θέλουν και οι ξένοι στις κυβερνήσεις να δείξουν ότι διαπραγματεύονται. Άρα λοιπόν, η δική μου πρόβλεψη είναι ότι πολύ σύντομα, μέσα στις επόμενες μέρες, μπορεί και την Παρασκευή, μπορεί και λίγο πιο μετά, μπορεί και λίγο πιο νωρίς, θα έχουμε πολύ θετικές εξελίξεις στο όλο ζήτημα, αφού οι ξένοι και έχουν κάτι στο τραπέζι και διαπραγματεύονται, και τελικώς θα καταλήξουν στο αυτονόητο, στο αφενός να δώσουν χρόνο στην ελληνική κυβέρνηση να παρουσιάσει το πλήρες της πρόγραμμα. Και αυτό όχι βεβαίως μέσω μιας παράτασης του μνημονίου που όλοι συμφωνούμε, ακόμα και οι ίδιοι συμφωνούν ότι είναι ένας αποτυχημένος μέθοδος που μόνο χρειάζεται τα πράγματα. Και το δεύτερο, ότι θα δώσουν ανάσα στον ελληνικό λαό τελικώς, ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει, να μπορέσει η ελληνική οικονομία να αναπτυχθεί και μέσω της ανάπτυξης αυτής της οικονομίας να πάρουν και εκεί το μέρος των δανεικών τους, που είναι όντως νόμιμο, γιατί εγώ θα επιμείνω ότι και λογιστικός έλεγχος χρειάζεται, γιατί εδώ υπάρχουν
και μέρος δανεικών που μπορεί να είναι πάνω Τόκια, μπορεί να είναι μισή τη Siemens, μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο. Και ασφαλέστατα ως απότερος στόχος και το κούρεμα ενός χρέους το οποίο δεν είναι βιώσιμο και είναι τόσο ξεκάθαρο και το γνωρίζουν και οι ίδιοι. Όλα στο τραπέζι λοιπόν. Άρα εγώ να ρωτήσω Γιώργο, ποια θα είναι τα διαπραγματευτικά χαρτιά της κυβέρνησης την Παρασκευή ή αν θέλεις η άσυστο μανίκι της, τους οποίους θα παρουσιάσει για να μπορέσουμε να πείσουμε τελικά τους εταίρους μας ότι η δική μας θέση είναι αυτή που πρέπει να γίνει και όχι η δική τους, γιατί σε αυτή τη στιγμή χρονική έχουμε και τις δύο πλευρές να κρατούν πολύ σκληρή στάση, γιατί διαβάζω ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Δεν γίνεται πάντα στην διαπραγματεύση και επειδή μιλάω με κάποιο κόσμο, όχι πολύ, ο οποίος έχει χωθεί εδώ στην Ελλάδα και λέει καταστρεφόμαστε, διανύομαστε κλπ. Βοηθάνε και κάποια media, είναι η αλήθεια. Και λέω το εξής, η διαπραγμάτευση αυτό είναι. Λέω εγώ φωναχτά σε σένα Χρήστο, ότι εγώ Χρήστος αυτό που λες δεν υποχωρώ με τίποτα. Λες εσύ σε μένα Γιώργο, αυτό που λες δεν γίνεται και εγώ δεν υποχωρώ με τίποτα. Ταυτόχρονα και οι δύο ξέρουμε ότι προφανώς και είναι διαπραγματευτική είναι να πάρεις κάποιο και να δώσεις κάποιο. Άρα λοιπόν τα διαπραγματευτικά χαρτιά, Χρήστο, για να έρθω στην ερώτησή σου, είναι πολύ συγκεκριμένα. Και είναι σε δύο επίπεδα. Το πρώτο, το ανθρώπινο, το λογικό και το αυτοδόητο, Χρήστο, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ασφαλιστική κρίση. Το πρόγραμμα αυτό που εφαρμόστηκε έχει αποτύχει πλήρως. Δεν αποτυχαίνει μόνο στον βαθμό που οδηγεί στον ελληνικό λαό στην πλήρη φτωχοποίηση, που οδηγεί τα παιδιά μας στη μετανάστευση, που οδηγεί σε υποκινητικότητα γιατί τα νεαρά ζευγάρια δεν έχουν το κουράγιο, δεν μπορούν οικονομικά το να τεχνοποιήσουν, που οδηγεί τον κόσμο σε αυτοκτονίες. Ναι. Αλλά τελικώς, αν το δούμε πολύ συχνά, αν το δουν ναι πολύ συχνά, γιατί εμείς για τον εαυτό μας προφανώς και δεν μπορούμε να το δούμε συχνά. Αν το δουν ναι πολύ συχνά, θα καταλάβουν ότι ούτε προς το δικό τους συμφέρον ένα γαϊδούρι που δεν το ταΐζεις τελικώς θα ψοφήσει. Δεν πρόκειται να σου αποπληρώσει τα αδανικά. Άρα λοιπόν, το αυτονόητο, Χρήστο Χατζημίση, κατά τη γνώμη μου, είναι αυτό που σου λέω. Το βασικό μας επιχείρημα είναι αυτό η ανθρωπιστική κρίση που πρέπει να τελειώσει. Προφανώς για να σωθεί ένας ολόκληρος λαός. Αλλά τελικά, ακόμα και για να πάρουν τα περίφημα δανεικά τους ή, εγώ θα επιμείνω, όποια από αυτά είναι νόμιμα. Σε δεύτερο επίπεδο, ο Χρήστος Χατζημίσης, ποιο θα είναι το όπλο μας. Αυτό που είπε και ο Γιάννης Βαρουφάκης και ο Αλέξης Τσίπρας όλες τις τελευταίες μέρες. Εμείς δεν θέλουμε να διανοηθούμε τη λέξη ρήξη. Εμείς δεν θέλουμε να σκεφτούμε καν ότι μπορούμε να πάμε σε μια τέτοια κίνηση. Αλλά τελικά, όλοι ξέρουμε ότι σε μια διαπραγμάτευση, για να είναι διαπραγμάτευση, και η ρήξη είναι πάνω στο τραπέζι. Δεν την θέτουμε, δεν την επικαλούμεθα, αλλά ξέρει όλος ο κόσμος ότι, ξέρετε τι, στο τέλος, αν εγώ έρχομαι και διαπραγματεύομαι μαζί σου, Χρήστο, και εσύ ξέρεις ότι εγώ δεν έχω καμία πρόθεση να έρθω σε ρήξη, ούτε διανοούμε το να έρθω σε ρήξη, τελικά, τι θα κάνεις, θα με πατήσεις το λαιμό. Και βεβαίως οι κύριοι Σόιμπλε και η κυρία Μέρκελ έχουν και μια μακρά προϊστορία του να πατάνε στο λαιμό άλλους λαούς. Ένα αναμονή λοιπόν. Ένα αναμονή λοιπόν. Αλλά στο τέλος όλοι ξέρουν ότι αν δεν τα βρει η Ελλάδα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα χάσει και η Ελλάδα, θα χάσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακριβώς. Και οι δύο πλευρές δεν είναι win-win όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας που είναι αλλά lose-lose. Είναι ακριβώς το ίδιο από την άλλη πλευρά. Ο στόχος μας δεν μπορεί να είναι παρά να κερδίσουν και οι δύο πλευρές. Αυτό προφανώς αυτό είναι ο στόχος. Και μπορούν. Μιλάμε για μια κατάσταση την οποία μπορούν να κερδίσουν και οι δύο πλευρές. Θα τα δούμε όλα, Γιώργο. Να παρακάμψουμε τους εγωισμούς και να καταλήξουμε στο ότι προς το συμφέρον και των δύο πλευρών είναι να δοθεί μια ανάσα στον ελληνικό λαό, Χρήστο Χατζημίση. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, για την ενημέρωση. Καλώς βράδυ. Ευχαριστώ.